Γεια. Κυρία Καβαλά, σας ερχόμαστε. Δήμητρα, πόσο χαριτωμένη, πόσο όμορφη είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρώτη φορά μου αρέσουν τα σκουλαρίκια αυτά έτσι που πάνε με αυτό το look πάρα πολύ. Το βλέπω ένα δειλινό σε βάφτιση, απόγευμα το δειλινό. Με αυτά τα χρώματα του δειλινού θα είσαι ένα παντάν υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η χρωματική αντίθεση που έχεις βάλει. Είναι η προσπάθεια δαντελών. Επιτέλους τις έβαλες στον πληθυντικό. Η δαντέλα της δαντέλας των δαντελών. Και το σακάκι, okay. Ήταν ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να βρω. Είναι δύσκολο χρώμα αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι. Και ήταν ό,τι πιο κοντινό μπόρεσα να βρω στα μαγαζιά. Ήταν και λινό, οπότε μου τέριαξε με την εποχή. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θα προτιμούσα να είναι σε ένα χρώμα neutral, δηλαδή ένα beige, ένα άλλο άχρωμο, αλλά με χρωματάκι τάδε, με ωραία κουμπιά. Τώρα, στο παπούτσι είναι εντελώς, θα σου πει, εμένα δεν μ' αρέσει. Σαν παπούτσι για αυτό το look. Mm-hmm. Σου επιτρέπω να πας στη βάφτιση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή διασκέδαση. Τρία. Ευχαριστώ. Έστω και στη φίλη σου αυτό να μην έχει ανησυχία και πάμε στην κυρία Καζαντζόγλου. Δήμητρά μου, αυτό το ρούχο, αυτά τα χρώματα, αυτό το styling μου φέρνει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Πραγματικά, μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί βλέπουμε ότι έχεις χειριστεί πολύ ωραία τις τάσεις του 24. Έχεις βάλει και αυτό το νίον, που είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Έχεις βάλει αυτό το lime που θα το δούμε και θα το συγχαθούμε. Και τα μόνα πράγματα που δεν μ' αρέσουν σε αυτή την εικόνα είναι το blazer σου, το οποίο προσπαθώ να σκεφτώ τι θα μπορούσες να έχεις βάλει. Θα μπορούσες να έχεις διαλέξει ένα άλλο χρώμα, πάλι νίον, να παίξεις με τις αποχρώσεις. Και στα παπούτσια, αυτά τα παπούτσια, επάνω σου ειδικά, είναι διεκπαιρεωτικά. Δεν είναι... είναι το παπούτσι που έχω στην ντουλάπα, σε περίπτωση που δεν βρίσκω τίποτα άλλο, θα βγάλω αυτά μαζί με κάτι άλλα χρυσά που έχω. Δεν είναι ήταν πολύ έντονα τα ρούχα και η τσάντα, γιατί την είχα βρει πριν βρω τα παπούτσια. Δεν μου πήγαινε να βάλω κάποιο πολύ πιο έντονο παπούτσι. Θα ήθελα ένα παπούτσι ακριβώς ίδιο χρώμα με το φόρεμά σου. Ναι. Μπράβο σου, Δημήτρα. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ωραίο τριαράκι. Και πάμε τώρα και στον κύριο Κουδουνάρη. Εμένα αυτά τα δύο χρώματα δεν μου αρέσουν μαζί, το lime και το φούξια. Τουλάχιστον σε αυτή την έκταση που είναι το lime, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως αν ήταν λίγο πιο μικρές επιφάνειες να το προτιμούσα και δεν μου αρέσει το που κάμισο αυτό δεμένο έτσι. Mm-hmm. Το λινό σακάκι δεν ταιριάζει και νομίζω ότι ούτε αυτό το μήκος σου πάει του φορέματος. Γιατί ρε Στέλιο? Θα σου πω λοιπόν. Αν αυτό λοιπόν το μπορεί να το σηκώσει λίγο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ Στέλιο ήθελα να πω κάτι για δηλαδή, αυτό. Δηλαδή εκεί. Γιατί εκεί. Αυτή η γάμπα είναι ωραία να φαίνεται λοιπόν, η αλήθεια. Εκεί πρέπει να είναι το μήκος το φόρεμα σε σένα και πιο στενό όμως κάτω, να μην είναι τόσο ίσιο. Γιατί σε ανοίγει κάπως έτσι. Όχι τόσο στενό, κάπως έτσι. Ωραία. Το σατέν με το φούξια που δεν είναι νίον, απλά είναι έντονα και το κάτω είναι νίον, δεν συνδυάζονται. Και μετά έχεις βάλει και τα μεταλλικά. Νομίζω είναι εγώ, ας πούμε, το βρίσκω καταστροφικό. Αλήθεια. Ναι. Καταστροφικό. Μιλάμε, έχουν βάλει τρία. Οι άλλοι τέσσερις έχουν βάλει τρία. Ναι, το ξέρω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα τώρα είναι θέμα οπτικής και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εγώ, εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορώ να δω τι γράφετε και τι λέτε. Εγώ ζωγραφίζω πάνω στο τέτοιο της Νικόλινας. Και εγώ τις γράφω, αυτά κάνουν οι buddies. Τι. Αυτά κάνουν οι buddies. Τι σημαίνει αυτό? Είναι από προηγούμενη σεζόν αυτό. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι από μια προηγούμενη σεζόν. Ξέρετε, τώρα αυτό είναι και λίγο αστείο. Αισθάνομαι πραγματικά σαν να είμαι καθηγήτρια. Δηλαδή μιλούσε ο κριτής στη διαγωνιζόμενη και εσείς καθόσασταν και τα λέγατε και γράφατε εκεί πέρα. Ο κύριος Κουδουνάρης λέξη προς λέξη. Μπορώ να σας τα πω τα πάντα. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι κάτι κάνετε εκεί πέρα όλη την ώρα και μάλιστα αυτό αναγκάστηκε να το σβήσει και η Νικολίνα. Όχι. Εδώ είναι. Όχι. Εδώ είναι. Ρε Νικολίνα, θα με τρελάνει σε αλήθεια τώρα στο λέω, Ρε εσύ, σε είδα. Ένα ζουζουνάκι έσβησα που έγραψε. Φαίνεται ακόμα ότι λέει ζουζούνι. Υγεία. Έλα, πάμε. Ένα, Δημητρά μου. Ευχαριστώ.
Τελική βαθμολογία για σήμερα 9,4. Ευχαριστώ. Κι εγώ.